Ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ, όταν βρέθηκε στο σταυροδρόμι των μουσικών χρωμάτων όπως το χαρακτηρίζει, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να αποφασίσει ποιο δρόμο να διαλέξει. Έτσι λοιπόν από το 1991, ακολουθώντας συνειδητά αυτή του την επιλογή, δηλαδή να περπατήσει στα χνάρια της κυπριακής παράδοσης, τα κατάφερε περίφημα και μέχρι τώρα έχει να επιδείξει ένα πλούσιο και μεγάλο έργο. Μουσικό σχήμα Μεσόγειος, εκδόσεις βιβλίων και ψηφιακών δίσκων, συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, συναυλίες σε Κύπρο και Ελλάδα, διαλέξεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και πολλά άλλα. Τα τραγούδια που άκουγε από τον καιρό που ήταν στην Κούνια, παλιότερα στα χωριά η Κούνια ήταν Κοφίνη ή Σκάφη, ήταν τα νανουρίσματα της γιαγιάς, του παραδοσιακού γάμου, τα μυρολόγια με το σπαραχτικό ύφος και είναι ακόμη για τον ίδιο έντονες μουσικές αναμνήσεις αλλά και σφραγίδες ανεξίτηλες. Αυτά αναφέρει στο ένθετο βιβλιαράκι του ψηφιακού δίσκου «Τραουδούμε Κυπριακά» που κυκλοφόρησε ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ το 2013. Μια δουλειά βγαλμένη μέσα από το μουσικό και λογογραφικό του αρχείο που περιέχει μεν και δικά του κομμάτια, έχει όμως και παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας. Μεταξύ των 13 κομματιών μπορεί κάποιος να βρει και τις παροιμίες του λαού σε στίχους, μουσική, ερμηνεία του Μιχάλη Χατζημιχαήλ. Σε αυτό το επίσης χρήσιμο καθόλου εσόφυλλο, ο ερευνητής, λαογράφος, μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός, παρουσιαστής και με πολλές άλλες ιδιότητες καλλιτέχνης έγραψε ένα τετράστιχο. Ο χρόνος όπως παρπατεί για να μας δικαιώσει θέλει και κόπον και όρεξην, μεράκιν, νουν και γνώσιν. Ποιος πεθαμένος εν να ζει μετά το θάνατόν του, εντζήνος που έργων άξιον αφήνει τα πισόν του. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο να μας λέει την ιστορία του τραγουδιού αυτού που τόσο ευχάριστα ακούγεται και τόσο πολύ αγαπήθηκε. Το τραγούδι είναι οι παροιμίες του λαού. Το έγραψα το 2012. Βέβαια δεν είχε αυτή τη μορφή με την οποία το έμαθε ο κόσμος. Τότε ήμασταν στην εκπομπή του ΡΙΚ «Παίζουμε Κυπριακά». Ήταν μια εκπομπή με τεράστια επιτυχία. Και σκέφτηκα να γράψω ένα τραγούδι για μας, για όλη την παραγωγή. Δηλαδή να περάσω μέσα το όνομα του σκηνοθέτη, του παραγωγού, των παρουσιαστών, των μουσικών. Θα κάνω ένα τραγούδι για μας. Όταν το ετοιμάσαμε και πήγαμε στο γύρισμα της εκπομπής, το επέξαμε τελευταίο και μετά έπεφταν το σήμα της εκπομπής που τέλειωνε. Μόλις το τραγούδισα λοιπόν και έκλεισε η εκπομπή, κατέβηκε ο σκηνοθέτης ο Γιώργος Ζαχαριάδης από το ΟΠΗ, ο παραγωγός ο Νίκος Γαλίνης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης που ήταν παρουσιαστής, η μουσική και μου λέει, μα τι τραγούδι είναι αυτό που μας έγραψες. Έδειξαν ενθουσιασμένοι. Τη νύχτα που παρουσιάστηκε λοιπόν στην τηλεόραση η εκπομπή, μόλις έκλεισε η εκπομπή, με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Μαρίνα Ισχύζα, δημοσιογράφος. Μου λέει, Μιχάλη, μα τι τραγούδι είπες, πόψε και πήρε με η θεία μου στο τηλέφωνο για να μου πει ότι θέλει να το έχει, να το ακούει και μου είπε να σε πάρω τηλέφωνο επειδή ξέρω ότι γνωριζόμαστε. Οπότε κατάλαβα ότι γίνεται, ότι κάτι γίνεται. Μετά με έπαιρνε ο κόσμος που το άκουσε για πρώτη φορά ενθουσιασμένος. Και έτσι σκέφτηκα ότι πρέπει λοιπόν, αφού κάτι γίνεται, να αφαιρέσω πλέον όλα τα ονόματα των συνεργατών μου και να έκαμε έναν τραγούδι αποκλειστικά με τις παροιμίες του λαού. Ξεκίνησα να την προσαρμόζω λοιπόν τις παροιμίες πάνω στον ιαμβικό 15-σύλλαβο σε ποιητικό μέτρο όπως απαιτούσε το τραγούδι. Έτσι ολοκλήρωσα αρκετές παροιμίες, μερικές ήταν μια δική μου εφεύρεση και έτσι το δισκογράφησα αμέσως τον επόμενο χρόνο το 2013, οπότε αυτήν την δεκαετία που κυκλοφορά πιστεύω ότι είναι έναν από τα ωραιότερα κυπριακά τραγούδια που γράφτηκαν την τελευταία δεκαετία, εξού και η μεγάλη του αποδοχή από τον κόσμο. Στις συναυλίες μας, όπου και να πάμε, πρέπει να το παίξουμε μία ή δύο ή τρεις φορές. Τόσο είναι μεγάλη η αποδοχή του από τον κόσμο. Πέραν τούτου θέλω να πω ότι νηπιαγωγεία σε όλη την Κύπρο, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, βάζουν το τραγούδι τούτο στις τελικές τους γιορτές και με παίρνουν πολλές προσκλήσεις για να πάω να ακούσω τα παιδιά που το τραγουδούν. Ευχαριστώ όλον τον κόσμο για την αποδοχή του τραγουδιού μου «Οι παροιμίες του λαού».
γυαλί ελάτε. Τους φίλους της παράδοσης να μου τους χαιρετάτε. Έλατε για να σμίξουμε κυπριακά να πούμε και παροιμίες του λαού να ξαναθυμηθούμε. Από πονή πας στο γιατρόν κι από δίψα στη βρύση κι όποιος δηλακών ανοιχτών πρέπει να απογυρίσει. Δούλια για την κοτσάκαρη, τα δράχτην και το νήμα κι έλειψε που το ψήσικο να με σε βρει το κρίμα. Έγιωσε χτίσα φούρνε μου, αιγιό να σε χαλάσω κι νουρκόν είσαι κόσινον και που να σε κρεμάσω. Από φορτώνει πόσο σου τα να του να φορτώσει κι ανά θεμάν τον που γρωστή κι απούσι να πιερώσει. Όποιος εμές στα πίτερα οι ορνήθες τον δρώσει με φίλου μου με σκούντρου μου Θεός να μεν το δώσει. Να ξεβείς ψηλά βουνά πρέπει να βάλεις ζόρι. Δε βουφαν και πάρε πάνι, δε μάνα πάρε κόρη. Με το φιλίν τ' αρπάχτικον άνθρωπος ελοάσε. Πάντα ξινόστραφα ο κόσμος να θυμάσαι. Οι δυο τον ένα δέρνουντον, οι τρεις καλαφατούντον. Άνθρωπον πόσοι άνθρωπια γυρεύκο τον μαπούντον. Έμπυρκος μολύβο χτιστός, η παντρία λαλούσι. Υπόξω θέλουσι να μπουνι μέσα να ξεβούσι. Η μάνα την καρκιά μπουνι κι η πεθερά ξοπέτσι. Έμεινα μέσα αν έμεινε ο Χάτσι Μάρκος Πέρτσι. Ελάτε για να σμίξουμε κυπριακά να πούμε. Μας αγαπάτε εσύ και εμείς σας αγαπούμε.